Ciao a tutte e a tutte. Χαίρετε όλους τους σύντροφους και συντρόφισσες. Θα μιλήσω ιταλικά. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε, γιατί πάντα είμαι εξαιρετικά χαρούμενη όταν έρχομαι στην Ελλάδα. Για μας, στην Ιταλία, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντικά και ενισχύει ακόμα περισσότερο την αποφασιστικότητά μας, το παράδειγμά σας. Σε μένα επαφείται το όχι εύκολο καθήκον να διηγηθώ και να παρουσιάσω πώς έχει η συνδικαλιστική κατάσταση στην Ιταλία. Και λέω ότι δεν είναι εύκολο, γιατί κινδυνεύω να ακουστώ πάρα πολύ καταθλιπτική και δεν θέλω καθόλου να είμαι. Θα προσπαθήσω να μην είμαι. Όμως, η αλήθεια είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ιταλία βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Αυτό, όπως και το όπως συνέβη το 2015, είναι ένα φθινόπωρο πάρα πολύ κρύο. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις ή μεγάλες πρωτοβουλίες μάχες. Υπάρχει μια γενικευμένη παθητικότητα, για να μην πω και συνενοχή των μεγάλων συνδικαλιστικών συνομοσπονδιών, συμπεριλαμβανομένου και του CGL, του συνδικάτου στο οποίο ανήκω εγώ, εντός του ΦΙΟΜ, που είναι το συνδικάτο των μεταλλουργών και εργαζόμενων στις μεταλλευτικές βιομηχανίες. Υπάρχει μια πλειοψηφία CGL που είναι αντιπολιτευτική, δηλαδή έχουμε και μια εναλλακτική εκτός της πλειοψηφίας. Εν πάση περιπτώσει όμως η κινητικότητα, υπάρχει αφενός μια σχεδόν ανκινησία του CGL, του μεγαλύτερης συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας, και από την άλλη υπάρχει μεγάλος κατακερματισμός των συνδικάτων και η σχεδόν παντελής έλλειψη των φοιτητικών κινημάτων φέτος. Παρόλα αυτά, οι λόγοι για την κινητοποίηση υπάρχουν και με το παραπάνω. Και από αυτό θέλω να ξεκινήσω. Ποιοι είναι οι κοινωνικοί λόγοι για τους οποίους η πραγματική κινητοποίηση στην Ιταλία αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι όχι μόνο αναγκαία και είναι αναγκαία, αλλά θα έπρεπε να είναι και δυνατή. Καταρχάς, πρώτο στοιχείο, οι συντάξεις. Στην Ιταλία, όπως σχεδόν και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά στο πετσί σας, εδώ και 20 χρόνια το εργατικό κίνημα υφίσταται ήττες σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση των μισθών, την αύξηση των προσωρινών και των προσωρινών και άτυπων μορφών εργασίας και γενικά η πολύ μεγαλύτερη ανακύκλωση εργατών. Για το 2012 ουσιαστικά ακυρώθηκε ο νόμος ο οποίος έκανε σχετικά δύσκολες τις απολύσεις, σχετικά δύσκολες. Πρωτίστως, πέραν όλων αυτών, αυξήθηκε με φοβερό τρόπο και το βάρος συντάξεων και η ηλικία παρατάθηκε, το ηλικίο ταξιοδότησης. Φέτος στην Ιταλία η σύνταξη πλέον χωρείται μετά από 42 χρόνια εργασίας για τους άνδρες και 41 για τις γυναίκες, αλλά σιγά σιγά αυξάνεται το όριο ταξιοδότησης με αυτόματο τρόπο. Και όταν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση το 2018, πλέον θα βγαίνουν όλοι στη σύνταξη στα 67. Στο 67ο έτος ηλικίας και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το έτος συνταξιοδότησης. Δηλαδή, στο μέλλον θα βγαίνει κανείς σε σύνταξη στο 70ο έτος ηλικίας. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή, είναι ουσιαστικά μια καταδίκη στην κάθερξη. Δηλαδή, εργασία στη γαλέρα μέχρι τέλος της ζωής. Στην Ιταλία αυτή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εγκρίθηκε το 2012 μετά από μόνο 3 ώρες απεργίας, δηλαδή ουσιαστικά με ανύπαρκτη εναντίωση των συνδικαλιστικού κινήματος. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση και οι εργοδότες ανακαλύπτουν ότι το να βγαίνει κάποιος στο 70ο έτος ηλικίας είναι πρακτικά αδύνατον. Το λέω ότι το ανακαλύπτουν κατά κύριο λόγο οι εργοδότες, γιατί οι εργοδότες κόβουν πριν την παραγωγική ηλικία, γιατί στο 70ο έτος προφανώς με το ρυθμό εργασίας που επιβάλλουν οι εργοδότες δεν μπορεί να αποδώσει κανείς.
Ως εκ τούτου, η συνταξιδατική μεταρρύθμιση ήρθε χέρι-χέρι μαζί με την άρση του νόμου που καθιστούσε δύσκολες τις απολύσεις. Ανακαλύπτουν λοιπόν ότι δεν είναι καλός ο νόμος για την παράταση του έτους συνταξιοδότησης, του έτους ηλικίας, αλλά ταυτόχρονα όμως συζητούν να εισάγουν έναν επονίδιστο μηχανισμό που θα επιτρέπει μεν πρόωρη συνταξιοδότηση. Με πρόωρη εννοούμε πριν από το 62ο, όχι ακριβώς πρόωρη συνταξιοδότηση, εννοούμε πριν από το 62ο για να εξηγούμεθα, αλλά όμως εκχωρώντας και συνάπτοντας ένα δάνειο με τις τράπεζες που πλέον θα αποπληρώνεται εν τόκος, το οποίο σημαίνει μείωση των συντάξεων που ήδη έχουν φορολογηθεί ακόμα περισσότερο κατά 20-30% σύμφωνα, ανάλογα δηλαδή με τη σύνταξη. Δηλαδή μια λύση που προτείνουν που είναι ακόμα χειρότερη από το πρόβλημα. Γιατί αυτό θα έβαζε τους εργοδότες πλέον, τους ρίχνει στο στόμα του λύκου των τραπεζών. Οι εργάτες επομένως προφανώς είναι εξαγριωμένοι. Γιατί ακριβώς το 2012, όταν εισήχθη η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση, δεν κουνήθηκε φύλο. Η οργή λοιπόν και η διαθεσιμότητα κινητοποίησης των εργατών υπήρχε. Αντίθετα όμως, το μεγαλύτερο συνδικάτο, συνομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ιταλία, η CGL, κάθισε στο τραπέζι και συζήτησε με την κυβέρνηση. Δηλαδή, είπε, κάθεσε να διαπραγματευτεί και δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να οργανώσει σε όλη την επικράτεια μια τεράστια κινητοποίηση, την πάλι εναντίον των προτινόμενων αυτών, την πάλι των εργατών. Δεν το διοργάνωσε η CGL, κάθισε στο τραπέζι με την κυβέρνηση. Δεύτερο σημείο, οι συλλογικές εθνικές συμβάσεις. Αυτή τη στιγμή στην Ιταλία είναι ανοιχτές όλες οι πιο σημαντικές συζητήσεις περί συλλογικών διαπραγματεύσεων που αφορούν σε εκατομμύρια εργατών. Ο δημόσιος τομέας, δημόσιοι υπάλληλοι, τα σχολεία, οι μεταλλουργοί και εργάτες μεταλλικών βιομηχανιών και μεταλλευτικών βιομηχανιών, κομμάτι του συνδικάτου στο οποίο ανήκω εγώ, βιομηχανικοί εργάτες. Οι πάντες δηλαδή συζητούν σε διάφορα τραπέζια, αλλά όλοι πάνω στο ίδιο θέμα. Δηλαδή, οι εργοδότες και η κυβέρνηση θέλουν να ακυρώσουν ουσιαστικά, να αδειάσουν από το περιεχόμενο τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και έναντι πενταροδεκάρας με ελάχιστα αντιστάθμισμα να προτείνουν την αύξηση του ωραρίου εργασίας και μια επιδείνωση των συνθήκων εργασίας. Πολύ συχνά, όπως συμβαίνει στο εσωτερικό του δικού μου συνδικαλιστικής οργάνωσης, ανταλλάσσοντας κάποια ψίχουλα μισθολογικής αύξησης με κάποιο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτό σε επίπεδο επιχείρησης είναι απλώς κάποια κουπόνια. Κουπόνια για το μεσημεριανό, για παράδειγμα, για κάποιον καφέ ή εκπτώσεων στη βενζίνη. Δηλαδή με κάποιο είδους συνομολόγησης κάποιων συμφωνιών με τα ντόπια βενζινάδικα. Μιλάμε για γελοιότητες. Ταυτόχρονα όμως, οι διάφορες κατηγορίες του CGL και άλλων συνδικάτων, όπως και η ΦΙΟΜ, το δικό μου συνδικάτο, το συνδικάτο των ηλεκτρομηχανολόγων, που ήταν και το πλέον αγωνιστικό και το λιγότερο ευθυγραμμιζόμενο με τη γενική CGL, αντίθετε όμως αποδέχονται τώρα να διαπραγματευτούν επ' αυτό το συνθήκον, αντί να κινητοποιήσουν άρδιν όλους τους εργάτες και να τους εμπλάξουν στην πάλη, για να αντιστρέψουν την όλη συλλογιστική και το επίπεδο συζήτησης. Δεν ξέρω εάν θα υπογραφεί σύντομα κάποια εθνική σύμβαση για τον ηλεκτρομηχανολογικό τομέα με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Εάν γίνει, θα είναι πραγματικά καταστροφή, γιατί αυτό θα συνεπάγεται την πλήρη απογύμνωση των εθνικών συμβάσεων. Και θα σήμαινε ότι και η ΦΙΟΜ, το δικό μου συνδικάτο, που ήταν το μοναδικό στοιχείο αντίστασης στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία, ακόμα και η ΦΙΟΜ θα έχει πλήρως διομολογήσει, θα έχει πλήρως υποχωρήσει και θα έχει υποταχθεί
μετά από όλους τους μακρύς κοινωνικούς αγώνες που έγιναν αυτά τα χρόνια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, γνωρίζουν και είμαστε πεπισμένοι ότι θα συναντήσουν τη δική μας αντίρρηση, αλλά πρωτίστως την αντίρρηση των εργατών και εργατριών. Λίγο πριν το καλοκαίρι υπογράφηκε μια επιχειρησιακή συμφωνία στην μεγαλύτερο κατασκευαστικό βιομηχανικό όμιλο στην Ιταλία που ναυπηγεί πλοία, που είναι αντίστοιχο με τις τελευταίες εθνικές συμβάσεις. Αυτή η αισχρή σύμβαση έλαβε 40% αρνητική ψήφο των εργατών, γιατί ακριβώς μεταξύ των εργατών ακόμα στον τομέα του ηλεκτρομηχανολογικού τομέα υπάρχει ακόμα συνειδητοποίηση της ικανότητας ότι μπορούν να αρνηθούν, μπορούν να πούν όχι. Ελπίζω λοιπόν όντως, εάν τεθεί ένα τέλος στις εθνικές συμβάσεις στον τομέα αυτό, να μπορέσουμε να οργανώσουμε την διαφωνία. Τρίτο σημείο. Το δημοψήφισμα πάνω στο Σύνταγμα. Στις 4 Δεκεμβρίου έχει προκηρυχθεί και θα υπάρξει δημοψήφισμα για να εισαχθεί η προτινόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Ρέντσι, που έχει όχι μόνο πολιτικές, αλλά και κοινωνικές συνέπειες. Γιατί η μεταρρύθμιση, δηλαδή το προτινόμενο σύνταγμα από την υφιστάμενη κυβέρνηση Ρέντσι, έχει λάβει υπόψη τα τεράστια χρηματοοικονομική κατάσταση στον πλανήτη. Θυμάστε όταν η JP Morgan, ο τραπεζικός κολοσσός της Αμερικής, είπε και μιλούσε και για σας ότι πρέπει να ακυρώσουμε τις αντιφασιστικές ευρωπαϊκές οργανώσεις, γιατί μέχρι στιγμής αυτές είναι τα εμπόδια για μια μεγαλύτερη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στις 4 Δεκεμβρίου θα υπάρξει ένα δημοψήφισμα που ελπίζουμε να ακυρώσει την προτινόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση Ρέντσι, γιατί θα επέτρεπε μαζί με το νέο εκλογικό σύστημα, θα επέτρεπε σε ένα κόμμα το οποίο θα κερδίζει τις εκλογές με 20, 25, 30% να έχει μια πολύ συμπαγή πλειοψηφία μέσα στο κοινοβούλιο και να μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα χωρίς να αναζητά συμμαχίες και υποστήριξης από άλλα πολιτικά κόμματα. Η CGL ευτυχώς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτό, υποστηρίζει το όχι στο δημοψήφισμα. Ακριβώς γιατί και η βιομηχανία, η Confindustria, που είναι, αν θέλετε, ο αντίστοιχος ιταλικός SEV, προφανέστατα υποστηρίζει ολόψυχα το ναι, γιατί υποστηρίζει απολύτως την κυβέρνηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Η CGL δεν κάνει πραγματική εκστρατεία υπέρ του όχι ανάμεσα στους εργάτες. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα γιατί η προεκλογική εκστρατεία για το όχι διακινδυνεύει να αφαιθεί μόνο στην άκρα δεξιά στην Ιταλία, που και αυτοί υποστηρίζουν το όχι, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Διακινδυνεύουμε δηλαδή προκειμένου να είναι εναντίον της κυβέρνησης το όχι να υποστηρίζεται μόνο από τη Λέγκα του Βορρά και τους φασίστες. Η CGL λοιπόν πρέπει πραγματικά να οργανώσει εκστρατεία υπέρ του όχι. Η πραγματική θέση του CGL για το όχι είναι περισσότερο αφορά στους εσωτερικούς μηχανισμούς ισορροπίας εντός της συνδικαλιστικής νομοσπονδίας. Αντί να προάγει και να θέτει στην προμετωπίδα τους κοινωνικούς λόγους όπως θα έπρεπε. Αλλά γνωρίζουμε και κάτι ακόμα. Η Τετάρτη Δεκεμβρίου ελπίζουμε να κερδίσει το όχι. Δουλεύουμε πάρα πολύ για να το πετύχουμε αυτό. Δεν το κάνει η CGL όπως θα όφιλε. Το κάνουμε εμείς, συνιστόσα της νομοσπονδίας αυτής. Κάνουμε τη δική μας εκλογική εκστρατεία. Γιατί αν υπερψηφιστεί το ναι, θα είναι η νιωστή ήττα του συνδικαλιστικού κινήματος. Έχουμε βιώσει τόσες πολλές ήττες στην Ιταλία που δεν αντέχουμε άλλο. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι αν κερδίσει το όχι στις 4 Δεκεμβρίου, εάν ταυτόχρονα δεν υπάρξει μια πραγματική κινητοποίηση στη χώρα που θα θέσει σε συζήτηση όχι μόνο την συνταγματική μεταρρύθμιση, αλλά και την όλη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, τη μεταρρύθμιση του στρατιωτικού συστήματος, όπως είπα πριν,
που αυξάνει την πάλη για τις εθνικές συμβάσεις, εάν δεν υπάρξουν όλα αυτά, τίποτα δεν θα αλλάξει στη χώρα. Όπως το είδατε κι εσείς εδώ εσείς, με το δημοψήφισμα του Ιουλίου, όπου το όχι διεστράφει, όχι ψηφίσατε και τελικά την επόμενη μέρα έγινε ναι. Ως εκ τούτου, εάν ούτως έχουν οι λόγοι για τους οποίους θα ήταν απαραίτητο να κινητοποιηθούμε, όπως σας είπα, το συνδικάτο, το ευρύ συνδικαλιστικό κίνημα είναι ακίνητο. Άρα, με άλλα λόγια, είναι συνένεχο και συνεργό στην βάση αυτή. Αλλά ταυτόχρονα και ο συνδικαλισμός της βάσης είναι ελάχιστα αποτελεσματικός. Υπήρξαν δύο απόπειρες γενικής απεργίας από δύο διαφορετικές συνιστώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, δύο πρωτοβουλίες δηλαδή γενικής απεργίας σε διάστημα 2 εβδομάδων μεταξύ τους, που δεν ενίσχυσαν τη σύγκρουση και την πάλη, αλλά αντίθετα υπήρξαν λόγος σύγχυσης μεταξύ των εργατών και τελικά περιθωριοποίησαν την όλη κίνηση. Ούτε φέτος μπορέσαμε να βρούμε μια ενιαία, μόνη ενιαία ημερομηνία για να υπάρξει σύγκληση και για προκήρυξη μιας και ενιαίας γενικής απεργίας για το συνδικαλισμό της βάσης. Και ενώ οι λόγοι απεργίας ήταν σωστοί, αλλά αυτό που κυριαρχίασε, όπως κυριαρχεί πολύ συχνά, είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο διαφορετικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Και αυτό το λέω δυστυχώς, γιατί καθιστά τους πάντες πιο αδύναμους. Κυρίως γιατί, όπως είπα, το μεγαλύτερο συνδικάτο, αντίθετα, είναι ακίνητο. Η CGL είναι ακίνητη, αντί να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο η CGL να είναι συνενωτική δύναμη που θα προάγει τις συνενέσεις και τις συγκλήσεις και όχι να προάγει και να επιτείνει τις συγκρούσεις και τα χάσματα και τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Και ολοκληρώνω αναφέροντας ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα πριν από κάποιους μήνες στην Ιταλία. Ένα δραματικό πραγματικά επεισόδιο που όμως κατά κάποιο τρόπο μας λέει ότι υπάρχει ένα σημείο πιθανής επανεκκίνησης, πιθανής αντίστασης. Πριν από ένα μήνα, περίπου, έλαβε χώρο το ακόλουθο. Ένας Αιγύπτιος εργαζόμενος, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος σε μια συνδικαλιστική οργάνωση βάσης, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια απεργίας. Ένα φορτηγό έσπασε τις γραμμές των διαδηλωτών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης και τον σκότωσε. Ήταν ένα δραματικό γεγονός, γιατί βέβαια στην Ελλάδα πεθαίναμε και σκοτώνονταν διαδηλωτές απεργοί πριν από 50 χρόνια. Μπορεί να συμβεί και σήμερα, αλλά αν σημαίνει σήμερα ένα φορτηγό να παίρνει την διαταγή να περάσει πάνω από διαδηλωτές και να τους σκοτώσει, προφανές το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος είναι ανεπαρκές και αδύναμο. Οφείλουμε όμως να πούμε κάτι. Η αντίδραση η οποία υπήρξε, η άμεση και αυθόρμητη αντίδραση σε αυτό που συνέβη, ήταν μια αντίδραση σημαντική. Δεν μας παρηγορεί βέβαια, ούτε μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα, είναι όμως ένα σημείο που είναι πιθανής επανεκκίνησης. Γιατί μέσα σε λίγες ώρες, σε πάρα πολλά εργοστάσια, πάρα πολλοί εργάτες κατέβηκαν σε απεργία. Σύντροφοι δικοί μας και συντρόφισσές μας, για να καταλάβετε, κήρυξαν απεργία. Και αυτό ανάγκασε και τη CGL, την μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση Ομπρέλα, να πάρει θέση και να καταγγείλει το ότι συνέβη. Παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένος ανήκε σε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση. Άρα, αυτή η αυτόματη και αυθόρμητη αντίδραση εξανάγκασε σε μια εγκατάλειψη, έστω και προσωρινή, της ακινησίας και της παθητικής θέσης της CGL. Είναι κάτι θετικό, αν σκεφτεί κανείς ότι σε πάρα πολλά εργοστάσια, ιδιαίτερα εργοστάσια του Βορρά, τόσα εργοστάσια βαριάς βιομηχανίες, πάρα πολλοί εργάτες κατέβηκαν σε απεργία για έναν Αιγύπτιο μουσουλμάνο εργάτη, ο οποίος ανήκε και σε άλλο συνδικάτο.
Το αναγνώρισαν όμως σαν σύντροφό τους. Υπήρξε δηλαδή μια ταξική αντίδραση, ένα πραγματικό βήμα, αν θέλετε, πρόοδου, συγκρουσιακό. Γιατί δεν έγινε, αν θέλετε, ένα απλό διάγγελμα αλληλεγγύης. Κατέβηκαν σε κανονική απεργία. Γιατί όσο οι βιομηχανίες του Βορρά της Ιταλίας δέχονται τόσο εξαπλωμένα τα μηνύματα της φασιστικής λέγκας του Βορρά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ιταλία, μια τέτοια αντίδραση είναι σημαντική, δεν είναι αμελητέα. Αυτά λοιπόν, και κλείνω λέγοντας το ακόλουθο. Τίποτα δεν ακυρώνει τη δική μας αδυναμία και ανικανότητα. Όμως, παρηγορητικό, υπάρχει ένα μικρό εμφαλτήριο ότι υπάρχει πλέον συνειδητοποίηση ανάμεσα σε τόσους συνδικαλιστές στους χώρους εργασίες που είναι μαχητικοί και συγκρουσιακοί, που παρόλα αυτά γνωρίζουν τι εστί ταξική διαπάλη και πρωτίστως την ασκούν, την εφαρμόζουν παρά την κορυφή της συνδικαλιστικής ιεραρχίας που έχει αντίθετη στάση. Πολύ συχνά λοιπόν αυτές οι πραγματικότητες αντίρρησης, μάχης είναι απομονωμένα. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε μια πραγματική κίνηση, να υπάρξει μια κίνηση βάσης. Θα πρέπει και να καταγγείλουμε την συνέργεια και τη συνενοχή της κορυφής της CGL, η οποία έρχεται αντίθετη στην κινηματική βάση των συνδικαλιστών. Διαφορετικά δεν θα γίνει τίποτα. Ελπίζω, όπως είπα από την αρχή, να μην σας έχω ρίξει το ηθικό, να μην ηχούσα πάρα πολύ καταθλιπτική, δεν ήθελα να το κάνω. Θέλω απλώς να σας πω ότι εάν μείνουμε αγκυρωμένοι, αν κρατήσουμε γερά αυτά τα λίγα που έχουμε, θα χάσουμε τους τρόπους αντίστασης και προόδου. Ευχαριστώ.